Σε μια κατάμεστη αίθουσα, η στέγη πολιτισμού, παράδοσης και λαογραφίας φιλοτέχνες διοργάνωσε την τρίτη συνάντηση χοροδιών Ροδόπης την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου στο πολιτιστικό κύτταρο Πρώην Ρεξ σε συνεργασία με την Δημοτική Κοινοφιλής Επιχείρηση Πολιτισμού για φιλανθρωπικό σκοπό. 30 Νοεμβρίου σήμερα, η τρίτη κατά σειρά συνάντηση χοροδιών του νομού Ροδόπης. Φέτος πήραμε τη σκυτάλη και τη διοργανώνουμε εμείς σαν φιλοτέχνες. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος το αγκάλιασε. Είναι γεμάτο το ΡΕΞ. Τους ευχαριστούμε όλους έναν προς έναν που ήρθαν να παρακολουθήσουν και να στηρίξουν αυτή τη συνάντηση. Όπως και ευχαριστώ όλες τις χοροδίες που εξ αρχής είχαμε μια καλή άψογη επικοινωνία και συνεργασία, ώστε να μην χαθεί και να συνεχιστεί αυτή η συνάντηση των χοροδιών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι χοροδίες φίλων χοροδιακής μουσικής Κομωτινής, ο Εύμολπος, Σύλλογος Πατεράδων Δήμου Μαρόνιας Σαπών, Σύλλογος Ευρυτών Ροδόπης, ο Μορφωτικός Σύλλογος Κομωτινής και Περιφέρειας ο Εύξηνος Πόντος, το Γραφείο Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιεραποστολής Μητρόπολης Μαρόνιας και Κομωτινής και η Στέγη Πολιτισμού, Παράδοσης και Λαογραφίας Φιλοτέχνης. Κατά βάση το παραδοσιακό τραγούδι με τόσους πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν βάσει την παράδοση, όμως το ρεπερτόριο είναι πολύ μεγάλο, τόσο από το παραδοσιακό τραγούδι της Θράκης και όλης της Ελλάδας, αλλά και το έντεχνο τραγούδι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι η ατζέντα μας είναι γεμάτη, ξεκινώντας στο εορταστικό πρόγραμμα τόσο της ΔΕΚΕΠΑΚ που διοργανώνει ο Δήμος Κομωτινής, θα συμμετέχουμε όσο μπορούμε και στο Σάντα Ραν με τη φωταγώγηση του δέντρου και εμείς θα τρέξουμε και θα προσφέρουμε το λάδι μας στους συνανθρώπους μας. Το τμήμα από το πλέξιμο θα κάνει μια δωρεά σε άπορους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η χοροδία μας θα κατέβει για τα κάλαντα, το παιδικό μας τμήμα θα στολίσει δέντρα στην Κομωτινή και συνεχίζουμε έπειτα με τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Η είσοδος ήταν ελεύθερη και υπήρχε κουμπαράς για να στηριχτεί άτομο με προβλήματα οικονομικά. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε έναν συμπολίτη μας που βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση υγείας. Έχει διαγνωστεί με 85% αναπηρία, με διατατική μυοκαρδιοπάθεια, επιβάλλεται μόνιμα απεινιδωτής επάνω του, οπότε και εμείς προσπαθούμε σήμερα να βοηθήσουμε την κατάσταση οικονομικά. Όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει ένας κουμπαράς, όλα τα στοιχεία του συνανθρώπου μας, η ιατρική διάγνωση, ο λογαριασμός της τράπεζας, όπως θέλει ο καθένας να μαζευτεί ένα ποσό, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.